Γεια σας, πριν τη διάρκεια να σας ακόμα review. Σήμερα θα κάνουμε review το Tomb Raider Legends, το οποίο είναι ουσιαστικά στην PS5 έκδοση, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα emulation της αρχικής PS2 έκδοσης που κυκλοφόρησε το 2006 και αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας Soft Reboot για τη σειρά Lara Croft που κυκλοφόρησε στα Zeros. Πρώτο είναι αυτό το Tomb Raider, τώρα Lara Croft Tomb Raider Legends, το οποίο ύστερα συνεχίζει με το Anniversary του 2007 και το Underworld του 2008. Αυτά τα παιχνίδια ήταν μια μίξη του λίγο πιο edgy και dark steel που έφερε το Angel of Darkness μπροστά, ενώ παράλληλα προσπαθεί να είναι και πιο κοντά στην αρχική τριλογία του Tomb Raider από τα τέλη, μέσα με τέλη των 90s. Το Tomb Raider Legends ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά έκαψα στα νιάτα μου στο PS2 όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει και το είχα τελειώσει πολλές φορές, και αφού μου δόθηκε ευκαιρία να το ξαναπαίξω μια κονσόλα νέας γενιάς, αποφάσισα να το κάνω. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει καμία διαφορά ούτε τεχνικά ούτε οπτικά ούτε τρίξει καλύτερα. Καρέ είναι κυριολεκτικά μια emulated 100% του αρχικού τίτλου, με τη μόνη διαφορά να είναι ένα ειδικό pause menu το οποίο σου αφήνει να κάνεις διαφορετικά τη φόρτα και να αποθηκευσεί σου, καθώς και να γυρίσει πίσω το χρόνο ανά segments πολύ μικρά για να φανείς ή αν θες να ξανακάνεις κάτι διαφορετικά. Κατ' όλα το παιχνίδι είναι ένα τυπικό third person action shooter, adventure shooter, που βλέπαμε στα mid zeros, με το εύκολο lock on στόχο, τη δράση, τα set pieces και το στυλ storytelling που ήταν ένα μείγμα μεταξύ του broody, dark χαρακτήρα που γαμάει και δέρνει, και παράλληλα a lot of light-hearted comedy και aesthetics. Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες προσωποποιήσεις της Lara Croft σε παιχνίδι αυτή που προσφέρει το Tomb Raider Legend, ιδιαίτερα έχει μερικά από τα καλύτερα επίπεδα στη σειρά παράλληλα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη κιόλας την τελευταία τριλογία και αυτήν. Καλησπέρα τα καθυστέρηση, πάμε να δούμε το review του Tomb Raider Lara Croft Legends, στο οποίο μάλιστα θα αποφύγω και τα spoilers. Παρά που μου πέρασε πολλά χρόνια, οι περισσότεροι θα ξέρουν τι είναι, αλλά ποτέ. Παρά που συνήθως στις κριτικές μου ξεκινάω με την ιστορία ή την πλοκή του παιχνιδιού και προχωράω ύστερα στα υπόλοιπα σημεία, στο Lara Croft Legends θα ξεκινήσω με το gameplay, το οποίο ουσιαστικά παίρνει προσκήνιο, είναι το προσκήνιο βασικά του τίτλου. Όπως για να το κάνουμε, είναι εκεί που δίνει παραπάνω έμφαση στο gameplay του παιχνιδιού και μάλιστα έχει πάρα πολύ combat. Υπάρχουν δύο είδη παιχνιδιών Lara Croft, ανέκα δεν υπήρχαν. Ακόμη και στην πιο πρόσφατη τριλογία το βλέπουμε αυτό. Είναι τα παιχνίδια που δίνουν έμφαση στην εξερεύνηση και το μυστήριο και τα puzzle, και αυτά που δίνουν έμφαση στη μάχη. Το Tomb Raider, το Legend, είναι ένα από τα λίγα Lara Croft το οποίο θεωρώ είναι αρκετά ισορροπημένο. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δίνει παραπάνω έμφαση και αυτό στη μάχη, δηλαδή πιο πολύ σε ένα ποσοστό αν το θέταμε. Παλεύεις παρά κάνεις puzzle ή εξερευνείς. Θα έλεγα ότι ο συνδυασμός είναι γύρω στο 60-40 ή 65-35, με προφανώς προς χάρη της μάχης στα ποσότητα. Έχει πάρα πολύ ωραία μάχη ευτυχώς. Είναι πολύ απλοϊκή. Είναι αυτό που είπαμε αρχικοί 2000 Zeros, έτσι. Κλασικό gameplay στήλο που με το ένα κουμπί κάνεις αυτόματο lock on και με το άλλο πυροβολείς, και παράλληλα κάνεις διάφορα φετζίδικα τρίκ, τα οποία θεωρώ προσθέτουν πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα και τις νέες της μάχης να κάνουν ωραία. Τα combat rolls, τα dodges, αλλά δεν είναι τόσο απλοϊκή. Έχει 2-3 συστήματα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις case βάρος των εχθρών και των συστημάτων, και παράλληλα μπορείς να κάνεις αρκετά διασκεδαστικά παίζοντας τα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλές τούμπες όσο έχεις λόγω γύρω από τους εχθρούς, μπορείς να κάνεις αρκετά dive rolls, μπορείς ακόμα και να κάνεις slide πάνω στους εχθρούς και να τους κάνεις knock-up στον αέρα. Ένα αρνητικό που έχω να πω όμως για το Tomb Raider Legends όσον αφορά τη μάχη είναι ότι έχει πολύ χαμηλή ποικιλία εχθρών. Πέρα από τα Jaguars, παύλα σκύλους, που ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο type of enemy ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί, έχουμε αυτούς που έχουν assault rifle και βαράνε από απόσταση, έχουμε αυτούς που έχουν shotgun και έρχονται λίγο πιο κοντά, και έχουμε και αυτούς που ουσιαστικά είναι grenadiers, με εξαίρεση τα boss τα οποία θα τα δούμε παρακάτω. Αυτό που καταφέρνει και βοηθάει το Tomb Raider Legends να μείνει αρκετά διασκεδαστικό στη μάχη του καθ' όλη τη διάρκεια, όπως είπαμε, είναι διασκεδαστική Zeros, αλλά αρκετά απλοϊκή ακόμα και σήμερα να την κάνει σχετικά relevant, πέρα από τα τρομερά εφέ, τα combat rolls και dodge που έχουμε ήδη πει, είναι το πόσο ωραία σχεδιασμένες είναι οι αρένες και μοναδικές. Δεν είναι κάτι περίπλοκο ή κάτι υπερβολικά σύνθετο ή μεγαλεπίβολο, είναι απλές αρένες που βολεύουν και λειτουργούν απλοϊκά και πολύ καλά για το combat, προσφέροντας διάφορες εναλλακτικές για το πώς θα προσεγγίσεις τους εχθρούς. Όπως είπαμε, το distractable environment, αυτό το ελαφρύ που είχε στο γενική του, τα διάφορα περιβαλλοντικά takedowns και την κινητικότητα φυσικά της Λάρας μέσα στη μάχη. Προχωρώντας σε ένα άλλο τομέα της μάχης όμως, γιατί όπως είδαμε η μάχη είναι απλοϊκή αλλά διασκεδαστική, είναι τα bosses. Τα bosses στο Tomb Raider Legends δεν είναι κακά με την καμία. Δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι ουσιαστικά gimmicks, κάθε boss έχει το δικό του gimmick, πέρα από ένα το οποίο είναι λίγο πιο ζόρικο, και πρέπει ουσιαστικά να λύσεις το light puzzle που σου προσφέρει. Όταν λύσεις το puzzle και καταλάβεις που λειτουργεί το boss βγαίνει εύκολα.
Οπότε τα bosses δεν ήταν τρομερά κακά, αλλά ήταν βασικά gimmick boss. Δεν είναι ότι κάποιο δυσκολεύει το παιχνίδι να τα καταφέρει γενικά, μα ήταν καθ' όλη τη διάρκεια, ακόμα και στο normal και στο hard που έπαιξα, αρκετά έως πολύ εύκολη. Η μάχη με τα οχήματα όμως δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή γιατί η κάμερα δεν βόλευε, δεν έβλεπες που βαρούσες. Προφανώς είχε το αυτόματο lock-on, γιατί έτσι λειτουργεί το Tomb Raider Legends γενικά, ποτέ δεν στοχεύεις εσύ. Έχει ένα free aim το οποίο είναι άχρηστο μέσα στη μάχη. Ναι, άχρηστο, δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιείς, γιατί σε κρατάει ακούνητο και απλά στοχεύεις, λες και τα headshots κάνουν παραπάνω ζημιά. Δεν νομίζω, δεν το παρατήρησα για τις φορές που πας να το χρησιμοποιήσω. Η μάχη με τα οχήματα, ενώ είναι ωραίο να τα οδηγάς, είναι ωραία τα set pieces που, είναι τα, που γίνονται με τα οχήματα, έτσι τα σκηνικά και όλη φάση, είναι εντυπωσιακά και ταιριάζουν πλήρως στο τίτλο. Η μάχη με τα οχήματα είναι πολύ κακή γιατί δεν βλέπεις που στοχεύεις και απλά βαράς. Οι ανατινάξεις σε κάποια distractable περιβάλλοντα με τα οχήματα αργούν να γίνουν κι αυτές και ουσιαστικά είναι άχρηστες και πολύ σπάνια θα λειτουργήσουν βοηθητικά. Ενώ τα quick time events που ξέρω ότι οι gamers θα μισούν μόλις στην καρδιά, παραδόξως, Tomb Raider Legends, εγώ προσωπικά καταρχήν να πω ότι με τα QTs ποτέ δεν είχα θέμα. Δεν θα παίζω το Asura's Wrath πολλές φορές, έχουν μόνο QTs, αλλά γενικά δεν έχω θέμα με τα QTs στα παιχνίδια, γιατί τα διασκεδάζω γιατί σου αφήνει να κάνεις κάτι πιο θεαματικό, χωρίς να το παίζεις. Που καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν χρειάζεται τα πάντα να τα παίζεις. Δεν λέω να ακυρώσουν ένα boss και να το κάνουν μόνο QTs, προφανώς, αλλά τον υπάρχουν QTs μέσα στο τίτλο. Και να σε διευκολύνει να κάνεις 5-6 πράγματα τα οποία είναι φετζίδικα και δίνουν αίσθηση και στυλ στη δράση και φέρνουν αυτή την αϊντήλα, δεν θα τα θεωρήσω αρνητικά. Και με το τελευταίο που ήταν τα QTs που ήθελα να μιλήσω για το gameplay του combat, θα περάσουμε με ένα ενδιάμεσο που θα μιλήσουμε για το new rewind feature στην εξερεύνηση και τα puzzles του Lara Croft του Tomb Raider Legend. Με την έκδοση του PS5 ενώ δεν άλλαξε τίποτα, προσθέθηκε ένα rewind feature το οποίο ουσιαστικά σου επιτρέπει να κάνεις pause και σου έχει κάνει σαν να έχεις πιάσει clip το gameplay σου τα τελευταία 5-10 λεπτά, δεν ξέρω πόσο, και στα έχει χωρίσει σε 5 με 10 δεύτερα. Και όποτε θες και πατήσεις options, μπορείς να γυρίσεις πίσω το χρόνο. Οπότε, αν κάνεις ένα λάθος στο platforming, γιατί να περιμένεις το loading το οποίο είναι πιο αργό παρά που είναι, γιατί είναι το emulated edition, ή κάτι ήταν λίγο clunky και σου φύγει, μπορείς να κάνεις ένα rewind, να γυρίσεις πίσω και να μην πεθάνεις άσκοπα. Το οποίο στην αρχή δεν μου φάνηκε χρήσιμο, αλλά εν τέλει βρέθηκε πάρα πολύ βοηθητικό και χαίρομαι που προσθέθηκε αυτό το feature. Και αν είναι να συνεχίζει από εδώ και μπρος η Sony να βγάζει τέτοιου είδους emulations, δεν θα με πειράξει καθόλου να προσθέσουν αυτό το feature σε όλα τα emulations που πρόκειται να κυκλοφορήσουν από εδώ και μπρος. Όσο αφορά την εξερεύνηση και τα puzzle του Tomb Raider Legends, που γενικά είναι σημεία κατά τεθέν της σειράς Lara Croft και Tomb Raider, έστω ήταν μέχρι τη τελευταία τριλογία, γιατί αποφάσισε να πάει πιο action προφανώς. Τα περιβάλλοντα καταρχήν στα οποία μετακινείσαι και μεταφέρεσαι είναι πολύ ωραία. Έχουν αρκετή ποικιλία, έχουν αρκετά ενδιαφέρον design, αρκετά πιστικό μέσα στο σύμπαν του κόσμου που σε κάνει να θες να κουνηθείς σε αυτό, γιατί έχουν τοποθετήσει πάρα πολύ ωραία η Crystal Dynamics στα εμπόδια και όλες τις δυσκολίες που πρέπει να υπερνικήσεις ως Λάρα. Και γενικά είναι όμορφα τοπία, έτσι. Έχουμε από το Περού στην Γκάνα, που είναι ας πούμε δύο πιο εξωτικές τοποθεσίες, νομίζω και Βολιβία, αν δεν κάνω λάθος, περνάμε. Ναι, μετά πάμε στη Ιαπωνία και την Αγγλία, οι οποίες είναι μέσα στην πόλη και η Ιαπωνία είναι high class, η Αγγλία είναι λίγο καταγόγιο, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και η τοποθεσία που λαμβάνει μέρος επιλογή, οπότε είναι πολύ ωραία τα. Οι τοποθεσίες γενικά έχουμε μπόλικη ποικιλία στον τίτλο. Όσο αφορά τα περιβάλλοντα, τα οποία είναι cool looking, ok, με τα γραφικά της εποχής που ήταν τότε διαθέσιμα, τα οποία είναι μάλιστα πολύ καλά γραφικά για την εποχή του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το η εξερεύνηση και τα σχετικά δεν έρχεται με προβλήματα τα οποία θα δούμε παρακάτω. Τα collectables είναι αρκετά καλά κρυμμένα και έξυπνα και απαιτούν από σένα να ψάξεις. Και μάλιστα πολλά είναι κρυμμένα σε μοναδικά μέρη που έχουν μοναδικούς μηχανισμούς για να μπεις. Όπως για παράδειγμα υπήρχε μια πόρτα την οποία πρέπει να την ανατινάξεις με έναν τρόπο που δεν το έχεις ξανακάνει ουσιαστικά στο παιχνίδι κατά ανάγκη, το οποίο μου άρεσε αυτή η ιδέα που υπήρχε κάτι ξεχωριστό έτσι για να βρεις τα collectables, τα οποία ουσιαστικά χωρίζονται σε αγαλματίδια τα οποία ενδιαφέρουν αναπίστα και σου προσφέρουν το bronze, silver και gold level που έχει το κάθε ένα από αυτά τα collectables και συλλέγοντας θα ξεκλειδώνεις skins, bios και άλλα διάφορα να δεις στο post-game. Πιο πολύ απλά τα συλλέγεις γιατί ταιριάζουν με τη λογική και την αισθητική του τίτλου και το ποια είναι η Λάρα σαν χαρακτήρα. Τα puzzles είναι αρκετά ωραία, είναι αρκετά ιδιαίτερα. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολα, αλλά ούτε υπερβολικά εύκολα ώστε να στα δίνουν όλα στο χέρι, το οποίο είναι κάτι το οποίο μου άρεσε αρκετά. Γενικά διασκέδασα αρκετά με τα puzzles, ειδικά τα λίγο πιο δύσκολα που απαιτούσαν
πιο, μια ελαφρώς πιο σύνθετη σκέψη. Τα προβλήματά μου έρχονται όμως με την κίνηση της Λάρα και όχι με την κίνηση αυτή καθ' αυτή όταν απλά περπατάς. Αν και η κίνηση γενικά είναι αποδεκτή, δεν θα την έλεγα κάτι το wow ή το τρομερό, είναι αποδεκτή. Το να κινήσει γύρω από σκοινιά ή πυλώνες γενικά στους οποίους κρεμιέται η Λάρα είναι απλά πόνο κέφαλος. Είναι πολύ κουραστικό, ο μοχλός δεν συνεργάζεται, η κάμερα δεν συνεργάζεται, πάει λίγο όπως θέλει. Το μεγαλύτερο μου θέμα με την κίνηση και το puzzle solving ήταν ότι έπρεπε, όταν έπρεπε να κουνήσω αντικείμενα, ήταν απέσιος ο χειρισμός, ήταν χάλια. Ήταν πάρα πολύ κακός. Ενώ τα ακροβατικά και τα platforming σημεία του τίτλου είναι φάνταστα, είναι διασκεδαστικά, αλλάζουν διαρκώς, βάζουν νέα challenge μπροστά στο παίκτη, όπως πέτρες να πέφτουν, να πρέπει να τσαφύγεις, να πρέπει να κάνεις γρήγορα άλματα, διάφορα σκηνιά που ανεποκατεβαίνουν. Η Λάρα είναι εξοπλισμένη και με ένα δικό της έτσι, σκηνή, το οποίο της επιτρέπει να τραβήξει αντικείμενα ή να πιαστεί στον αέρα mid-jump από διάφορα μέρη τα οποία εξέχουν και το κάνουν εφικτό τέλος πάντων να πιαστεί. Οπότε έχουμε αρκετά ενδιαφέρον και καλό platforming σε όμορφες τοποθεσίες και αισθητικές, το οποίο ουσιαστικά υποβοηθάει τα λίγο πιο ενδιάμεσα κατά μέσο όρο puzzle να έχουν και αυτά πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνήθως συνδυάζεται το platforming με το puzzle solving, γι' αυτό το επαινώ. Η σειρά Tomb Raider γενικά από τότε δεν ήταν πολύ γνωστή για την επιλογή της, αφού συνήθως περιλάμβανε το να πάει η Λάρα και να βρει κάποιο χαμένο θησαυρό, ο οποίος συνήθως κρατάει και κάποια ειδικότερη, πιο υπερφυσική δύναμη και να καταφέρει να αποτρέψει τους κακούς, μέσα εισαγωγικά, να τον πάρουν στα χέρια τους και να τον χρησιμοποιήσουν. Πάντα βέβαια περιλάμβανε μέσα στην αφήγησή του κάποια πιο περίπλοκα θέματα, όπως το τρόπο με τον οποίο η Λάρα παλεύει με την απώλεια, την εργασομανία, το θάνατο των γονιών της και άλλα διάφορα. Το Tomb Raider Legends επιλέγει να είναι ουσιαστικά ο διάβολος στο ενδιάμεσο μεταξύ της αρχικής τριλογίας που ήταν πιο light-hearted όσο αφορά την αφήγηση πάντα και να πάρει και ιδέες από το Angel of Darkness που είναι ουσιαστικά το προηγούμενο από αυτό, ενώ παράλληλα φέρνει, βλέπουμε, κάποια έτσι ελαφριά κομμάτια από αυτό που πρόκειται να γίνει η νέα τριλογία, η πιο πρόσφατη τριλογία του Tomb Raider στην αφήγηση, καθώς έχουμε τα πιο σκοτεινά σημεία της επιλογής που έχουν να κάνουν με επιβίωση και λίγο παραπάνω βία, γιατί βλέπουμε τη Λάρα σε μερικά σημεία της επιλογής να γίνεται βία. Overall όμως πάμε να δούμε την αφήγηση του Tomb Raider Lara Croft Legends. Η αφήγηση ουσιαστικά είναι ένα retelling του origin and Mary story της Λάρα, που ξεκινάει με τον θάνατο ουσιαστικά της μητέρας, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση αφορά, έχει τόσο πάνω συμβαίνει με το ότι βρίσκουν ένα κομμάτι από το σπαθί του Excalibur, το οποίο δεν είναι μόνο ένα το Excalibur, ουσιαστικά εδώ το παρουσιάζουν και βέβαια δεν τελειώνει εδώ η αφήγηση, αφού ακολουθούν άλλα δύο παιχνίδια. Όσο αφορά αυτό το θέμα, το παρουσιάζουν ως ότι όταν και άλλα κομμάτια του σπαθιού τα οποία βρέθηκαν ανά την ιστορία και δεν είναι μόνο το Excalibur αυτό. Οπότε ουσιαστικά η πλοκή ξεκινάει με τη Λάρα να ψάχνει αυτό το κομμάτι του σπαθιού, γιατί πέθανε και η μάνα της από αυτό, και να προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε. Έχει αρκετά plot twists και ενδιαφέροντα σημεία και δείχνει με ωραίο τρόπο τον τρόπο που η Λάρα ουσιαστικά ανταποκρίνεται στο ότι πέθανε η μητέρα της και ο πατέρας και την απώλεια αυτή που έχει, και το φέρνει στο προσκήνιο με έναν τρόπο που είναι σοβαρός, αλλά παράλληλα κρατάει αυτό το light-hearted, λίγο πιο zero's aesthetic που ουσιαστικά έχει τη Λάρα, να είναι πιο μπάντα ηρωίδα με άλλα feminine πρότυπα από αυτά που θα βλέπουμε σαν παιχνίδι της μέρας μας. Και γενικά είναι ενδιαφέρουσα και η πλοκή και ο μύθος του Excalibur. Το δραματικό παρελθόν της Λάρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραία απεικονισμένο με ένα πιο συμπλιστικό και λίγο πιο light-hearted version από αυτό που μπορεί να έχουμε συνηθίσει ειδικά βλέπω τη προηγούμενη τριλογία, αλλά το κάνει με ωραίο και ευχάριστο τρόπο, με ωραία αισθητική γενικά, και πετυχαίνει να μεταφέρει την πλοκή του. Αυτό που δεν είναι τόσο καλό, πέρα από ένα συγκεκριμένο villain, το οποίο ουσιαστικά είναι και ο main villain, είναι οι υπόλοιποι villains. Οι υπόλοιποι villains είναι shallow as fuck. Και τα side characters που είναι στην πλοκή σου, πέρα από τον Butler της Λάρα, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε στο ελάχιστο γιατί πάντα Butler γαμάνε, αλλά πάντα έχουμε στέρηση από αυτούς, είναι ένας τεκάκιας και ένας ειδικός ουσιαστικά ιστορίας. Δυστυχώς από αυτούς δεν τους βλέπουμε αρκετά και μεγάλο μέρος αφήγησης σου έχει απλά να... Βασικά αυτούς τους βλέπουμε αρκετά και μεγάλο μέρος αφήγησης σου έχει να μιλάνε απλά κατάπαυστα στα κόμψη με τη Λάρα, σε σημείο που σε κάποια φάση η Λάρα σου λέει απλά σκάστε. Οπότε έχουμε πολύ μέτριο character development όσο αφορά τα boss και τα side characters. Βοηθάνε τη Λάρα. Η ίδια η Λάρα όμως είναι πάρα πολύ καλά γραμμένη και όπως είπαμε είναι μια μίξη λίγο πιο σοβαρού, δραματικού και παράλληλα είναι αρκετά aesthetic και μπάντα η Λάρα. Οπότε γενικά είχε μια ενδιαφέρουσα πλοκή. Όχι τόσο ότι τρελάθηκε για το overall story και το τι συμβαίνει, που το παρακολούθησε και έχει ενδιαφέρον και έχει και το υπερφυσικό του κομμάτι, αλλά για τον έναν πολύ καλό villain που έχει,
για το μυστήριο πίσω από το θάνατο της μητέρας και το σπαθί του Excalibur και για το πώς έχουν χειριστεί ουσιαστικά την περσόνα της Lara Croft. Και λέγοντας αυτό για την περσόνα, θέλω να πω ότι το voice acting έχει γενικές γραμμές ήταν απλό, αποδεκτό. Η ηθοποιός παίζει τη Lara, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να μεταφέρει αυτό που θεωρώ να είναι ουσιαστικά η απόλυτη εκδοση της Lara. Πιστεύω αν κάτι πέτυχε αυτή η τριλογία είναι να πετύχει την απόλυτη έκδοση της Lara που παίρνει από το πιο ευχάριστο περιπετειώδες αίσθημα με το πιο σκοτεινό αίσθημα που υπήρξε αργότερα στη σειρά, όπως είπαμε, το Angel of Darkness και με την μετέπειτα τριλογία. Οπότε αυτά για το plot του Tomb Raider Lara Croft Legends. Εν ολίγης, το Tomb Raider Legends είναι η επιτομή του action shooter των Mid-Zeros που καταφέρνει να εκμοντερνίσει την ηρωίδα Lara Croft, δίνοντας μια διασκεδαστική ακόμη και σήμερα συνταγή gameplay όσο αφορά ιδιαίτερα το spectacle και τη δράση, με απλοϊκούς για διασκεδαστικούς και rewarding μηχανισμούς που σου δίνουν αρκετή ελευθερία για το πώς αποτελειώσεις τους εχθρούς σου, όπως το περίφημο slide attack. Δίνει μια φύγηση που ισορροπεί το χαρακτήρα της Lara στην εικόνα που έχουμε σήμερα, ενώ συνεχίζει να φέρεται με σεβασμό στους προκατόχους του. Βέβαια, άλλη μια φορά απογοητεύει στο να φέρει ένα πραγματικά συναρπαστικό εχθρό αντιμέτωπο της Lara, αλλά ευτυχώς φέρεται με πάρα πολύ δικαιοσύνη στο backstory. Το θέαμα δυστυχώς όσον αφορά τα οχήματα δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό και η μικρή έκταση του τίτλου δυστυχώς θα τονίζει ακόμη παραπάνω σε αρνητικά σημεία. Τα quick time events είναι διασκεδαστικά και δεν θα πω ψέματα επειδή απλά είναι η νόρμα. Και όλη η αισθητική του PS2 σίγουρα βοηθάει στο να είναι πιο εύπεπτο. Το highlight για μένα βέβαια ήταν η κίνηση του χαρακτήρα στους αρχαίους τάφους που εξερευνεί κατά τη διάρκεια του τίτλου και τα εντυπωσιακά σκηνικά στα οποία εξελίσσεται με τρομερή μάλιστα ποικιλία, όπως είπαμε Αγγλία, Ιαπωνία, Γκάνα και άλλα. Επίσης δεν θα ξεχάσουμε πόσο γαμάτο ήταν το Excalibur στη τελευταία πίστη. Μακάρι να το είχαμε παραπάνω. Κάντε like, comment και subscribe και αυτό μου στο επόμενο review.